καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την ενημέρωση με την ανασκόπηση των κυριότερων στατιστικών στοιχείων που μας δίνει η επιδημιολογική αναφορά του ΕΟΔΗ. Σήμερα ανακοινώνονται 270 κρούσματα, οπότε φτάνουμε το σύνολο 9.800 από την αρχή της επιδημίας. 26 ήταν σε πύλες εισόδου. Έχουμε 5 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, οπότε φτάνουμε το σύνολο 2.259 και 35 διασωληνωμένοι. Μόνο με βάση αυτά τα στοιχεία, η επιδημική καμπύλη της νόσου παραμένει σε υψηλότερα των 200 κρουσμάτων ανά ημέρα με ήπιες αυξητικές τάσεις. Με δεδομένο ότι η περίοδος επώασης της νόσου είναι 6 με 14 ημέρες, αυτή την περίοδο καταγράφονται κυρίως κρούσματα που αφορούν την περίοδο ακριβώς μετά το παράθυρο του 15 Αυγούστου. Παρομοίως ήπιες αυξητικές τάσεις φαίνεται ότι ακολουθεί ο αριθμός των διασωληνωμένων, ξεπερνώντας τους 30 σταθερά από την αρχή της εβδομάδας. Οι νέες διαγνώσεις έχουν ηλικία μικρότερη από αυτήν που περιμένουμε με βάση την ηλικιακή κατανομή στον ελλαδικό χώρο. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η επιδημία έχει παρατεταμένη κυκλοφορία και διασπορά στην ηλικιακή ομάδα 20 με 30, ενώ σημαντική είναι και η διασπορά στην αμέσως μικρότερη ηλικιακή ομάδα. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της διασποράς είναι η σχέση της με διακοπές του καλοκαιριού. Ο ιός στους νέους συνήθως προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα, με συνέπεια να παραμένουν αδιάγνωστοι και οι μεταδόσεις από τους νέους να είναι σχεδόν αδύνατον να ιχνηλατηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, επιστρέφοντας από τις διακοπές, θα πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας ως σιωπηλούς φορείς και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε για χρονικό διάστημα 7 με 10 ημέρες τις κοινωνικές επαφές και να χρησιμοποιούμε μάσκα στις κοντινές επαφές. Έτσι, αν έχουμε κολλήσει τον ιό και δεν το έχουμε καταλάβει, που είναι πολύ πιθανό, μπορούμε να μειώσουμε δραματικά την πιθανότητα περαιτέρω μετάδοσης στα οικεία μας πρόσωπα. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει η επαφή μας με τις ευπαθείς ομάδες, κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Οπότε, γυρνώντας από τις διακοπές, ας μην βιαστούμε να δούμε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας. Ας τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, να δούμε τι κάνουν, ας περιμένουμε περίπου μία εβδομάδα και μετά ας πάμε να τους δούμε. Ο έλεγχος της επιδημίας είναι συλλογική προσπάθεια. Η επιδημία του COVID-19 εξαπλώνεται μέσα από τον κοινωνικό ιστό. Και στην εξάπλωση μέσω του οικοσυστήματός μας είμαστε όλοι υπεύθυνοι και όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση ή στην επιβράδυνση της μετάδοσης. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται και εφαρμόζονται έχουν ως στόχο να ισορροπήσουν την επιδημία και να ελέγξουν την εξάπλωσή της, διατηρώντας συγχρόνως τις κοινωνικές προτεραιότητες και οικονομικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, το άνοιγμα των σχολείων αποτελεί καθολική κοινωνική προτεραιότητα και θα χρειαστεί η προσπάθεια και η υπομονή και επιμονή όλων. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στους γονείς και στους νέους να έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, με σκοπό να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος αποχής από κοινωνικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου και να μειωθεί το επιδημικό φορτίο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Επίσης, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους νέους να περιορίζουν τις κοινωνικές τους επαφές σε όσο το δυνατόν λιγότερες για τις επόμενες εβδομάδες και να αποφύγουν μέρη με συγχρονισμό. Ας προσπαθήσουν τον επόμενο καιρό να περνάνε τον χρόνο τους με ένα μικρό αριθμό κοντινών φίλων, να δημιουργήσουν αυτό που λέμε μια κοινωνική φουσκάλα και να χρησιμοποιήσουν μάσκες σε κάθε δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνει συγχρονισμό. Στα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα, τέλος, θα ήθελα να επισημάνω το σχόλιο που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου στο Lancet με τελευταίο συγγραφέα τον Sir Richard Pitto από την Οξφόρδη, όπου περιγράφουν τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν τα εμβόλια στις κλινικές δοκιμές ώστε να θεωρηθούν αποτελεσματικά. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με το σχόλιο του καθηγητή, ότι και 50% αποτελεσματικότητα αν επιτευχθεί, αυτή θα είναι επαρκής για να προκαλέσει σημαντικό ποσοστό ανοσία στον πληθυσμό, ώστε η επιδημία να επιβραδυνθεί και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που γνωρίζαμε. Πόσο ασφαλή όμως θα είναι τα εμβόλια? Όλοι αυτό το ερώτημα έχουμε. Το εμβόλιο της Οξφόρδης έχει ήδη δοκιμαστεί σε πλέον των 2.500 ατόμων και έχει πολύ ήπιες παρενέργειες, όπως όλα τα συνηθισμένα εμβόλια. Τα εμβόλια είναι σχεδιασμένα εδώ και μήνες βασισμένα σε τεχνολογίες που μπορούν να επιτύχουν τη μαζική παραγωγή τους σε μικρό χρονικό διάστημα. Δεν βιαζόμαστε ωστόσο να τα δώσουμε στον κόσμο. Τώρα βρίσκονται στην κλινική φάση 3. Και να θυμίσω ότι όλα τα θεραπευτικά μέσα που απολαμβάνουμε σήμερα έχουν εξεταστεί στα πλαίσια φάσης 3 κλινικών δοκιμών. Έτσι και για τα εμβόλια εκτόσεις δεν γίνονται.
Το κρίσιμο νούμερο δεν είναι σε πόσο χρόνο έγιναν οι δοκιμές, αλλά σε πόσους ανθρώπους και με ποιον τρόπο. Τα εμβόλια που θα διατεθούν γνωρίζουμε ότι θα είναι πλήρως ελεγμένα και με βάση τους κανόνες της σύγχρονης ιατρικής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και θα είμαι διαθέσιμο στο τέλος για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο είναι ο κύριος Καρπαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Από την έναρξη της πανδημίας, όπως έχουμε πει,